Όσο μεγάλες είτε άργας, κύριε πάντα σου κρεμίζε. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι και Λύκια και εις τους αιώνας των όναμι. Αλληλούια, αλληλούια, Υιού αδόξα τ' ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, Υιού αδόξα τ' ο Θεός. Αλληλούια, 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 αδόξα τ' ο Θεός. Και εν πισμό κύριε δόξα σου. Και το Αγίο Πνεύματι, στην καιρό.
Thank you.
Ευδοκία Θεία
Aceea din minte păreroasă, din loc să-mi tipem fenul, din mărusă-mi, că din lambrotită, în lambros acio zisonde, ichiriu amentos vulețande. Părinte de odito eleos, a tu efimas, că ia litia tu ichiriu me zisonde onam, patere premoxis din si, că din epifania tropis folii, dignion agie, tus egatorondas, existans didoxisum, alatus disagillipsanisum, pistos prostrefundas, prise pasis, peristaseos, nos imatos, venion ton Oh.
και η δυναστεία παρά Υψίστου. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της γενείας ημών είπαμε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε πάντος Πάτρο, Θεός ον Πατέρν ημών, γνώματά Σου πάκουσον και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Είναι επί του φοβερού βήματος.
Αυτού χέρις ως η
πνεύματι, ευρέσει την παρελπίδα, το σωλήψαν σοφέ, εξόν αναβλύζεις, χάρις αυτονός. Εν δεύτε προστρέχουσι, πάντα πότε τη μάδρα σου, ή εν ανάγκες, και νόση και πάθεση, και την ίαση παραδόξως κομίζονται. Ο θένευσι μου στόματι, Κυρίτου συνένδοξε, της ήθεμη προστασία, τι τον καλό σου τρυφήσαντε. Χριστόν ανυμνούντες, το θαυμάτων ενεργίες, σε μεγαλύνατα. Oh,
Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστα Μαρτίας ημών, Δέσποτα συχώς ανομίας ημήν, Άγιε Επίσκεψε και η ασθενίας των γεωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας. Αμήν. Πάτε ημών, ο εν της ουρανής έχεις το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί ο θέλημάς σου, ως ανώ και επί της γης. Τον άθρον ημών τον επιούσε δώσε εμείς σήμερο, κάθισε μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς, αφία μου τους φιλέτες ημών. Εμείς ενέχεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Εν όλοι των αμόμων ως περίχνος ανέταξας και μαρτυρικός Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας βαρβάρων υποστάς επιδρομάς Εφραίμ ως Υιό μάρτυς του Χριστού. Θεοφόρο ανεβρίζεις πάλι πάλι εις ευλάβω ως εισέ. Ότσε πρόσεχο κότηση εξήν ότσε προσέ και πανήγυριν ταύτη του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών και Φίλων, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου Άγιος Εφραίμ, μετά των δούλων αυτού Φιλίμωνος Σπυρίδωνος Ιωάννου Βασιλείου
Ιωάννου, Ιωάννου, Αντωνίου, Εμμανουήλ, Ιωάννου, Καλλιόπης, Βασιλείου, Αντωνίου, Βασιλικής, Δημητρίου, Αγγέλου, Ευσταθείου, Ευαγγελίας, Αναστασίας, Δημητρίου, Παρασκευής, Αντωνίου, Καλλιόπης, Παναγιώτου, Γεωργίου, Δεσποίνης και τέκνων, γονέων, αδελφών, συγγενών και φίλων, Χρήστου, Παρασκευής, Ελευθερίου, Τσαμπίκου, Μιχαήλ, Εμμανουήλ, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Δεσποίνη, Τσαμπίκας, Μιχαήλ, Αγγέλου, Γαβριέλας, Παντελέων, Μιχαήλ, Μαρίας, Ολυμπίας, Μαρίας, και λοιπόν συγγενών, Σεβαστής, Εμμανουήλ, Ειρήνης, Σάβα, Σταματίας, Αρτέμιδος, Νικολάου, Χρυσοβαλάντου, Μιχαηλίας, Χριστίνης, Τσαμπίκας, Μαρίνης, Μιχαήλ, Νεκταρίου, Νικολίτσας, γονέων αδελφών συγγενών και τέκνων, Φιλίμωνος Χριστιανός και τέκνων, Παναγιώτου Μαρίας τέκνων και έγκονων, Λουκάνης, Ιωάννου Ζηνοβίας, Φωτίου Πρεσβυτέρου, Ανθούλας Πρεσβυτέρας, Νικολάου Στυλιανής Δημητρίου, Αριστίδου Σύζυγου και τέκνων, Ζωής τέκνων και έγκονων, Αναστασία Σύζυγου τέκνων και έγκονων, Βασιλείου Σύζυγου και τέκνων, Μιχαήλ Σύζυγου τέκνων και έγκονων, Φιλίμωνος Σύζυγου τέκνων και έγκονων, Γεωργίας Φραγκούλας Σύζυγου και τέκνων, Σταύρου Σύζυγου τέκνων και έγκονων, Στυλιανή Τσαμπίκα Λευκοθέας Σύζυγου και τέκνων, φίλων και συγγενών, των προσφερόντων τα δώρα τα αυτά υπέρ υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι με πέτρε φυλακτήν την άμυντα αυτήν ίσον ταύτην και πάσαν πόνοι και κόραν από δημού δημού σεισμού κατά πόνζου πυρός μακέρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνή θανάτου και πέτρου ίδιον ευμενή και αγγέλετων είναι σε εκατόν και φιλάνθρωπων θεών ημών και προσρέψει και διασεδά σε πάσον ουργήν την όσην καθημών κινουμένη και βρίσσεστε ημάς εξ της επικειμένης θηκίας ως αυτού απειλείς και λέει σε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτουδο με πέρας ακούσει και ον τον θεών ημών φωνής της δέησης ημών των αμάρτωδων και λέει σε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενουή μην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση τα σκεπαλά σημών το Κύριο κλείνομε. Δέσπου του πόλου έλεγε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβύσεις παραχράνω δεσποίνης ημών Θεού τόπου και αη παρθένου Μαρίας την άμυ του Δημίου και ζωβιού Σταύρου προστασίες των τιμίων από ουράνιων δυνάμεων ασωμάτων Ηγεσία του Δημίου και ενδόξου πρωτήτου προδρόμου και Πάπης Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και υπάνευχη Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καθήκων μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφών Πατερημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Εφραίμ, του Άρτων των Αγίων και Δικαίων Θεού Πατρών Ιωκήμ και Άνης, και υπάνωση των Αγίων, επρόσδεκτον τη συνειδέησεων ημών, δόρες με τον άφιον των πνευμάτων ημών, σκέπησαν εμάς τα σκέπη των προεπίγων Σου, αφοδίεξαν εφημών πάνεκρων και πολέμιων, ειρήσαμε ημών της ζωήν Κύριε, λέησαν μας εν κόσμο Σου, και σώσουν τα σπικά σημών, ως εγκαθός και πλάνθρωπος και λέμον Θεόν. Ευλογία
Στους πεντεάρτους εν διερήμων και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και των έλεων και πλήθυνον αυτά εν διεράμων η ταύτη εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγία και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, των αιώνων πλούσιοι ευτόχευσαν και επίνασαν οι δε εκδητούντες των Κύριων που μεγελαντοτίσονται παντός αγαθούν πλούσιοι ευτόχευσαν και επίνασαν Αυτή είναι η πιο διαχρονική αλήθεια της Εκκλησίας μας. Οι πλούσιοι ευτόχευσαν και επίνασαν. Αυτό δηλώνει το ευμετάβολο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Οι δε εξητούντες των Κύριων, ου και λαθωθήσονται παντός αγαθούν. Αυτοί οι οποίοι εξητούν την χάρη του Θεού, πάντοτε είναι πλούσιοι, πάντοτε είναι ευλογημένοι. Και νιώθουμε ότι και εμείς όλοι είμαστε ευλογημένοι σήμερα που ήρθαμε για πρώτη φορά επίσημα μετά τα εγγένεια αυτού του Ιερού Ναϊδρίου, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου Εφραίμ να τελέσουμε την πρώτη πανήγυρη με αυτόν τον όμορφο πανηγυρικό τρόπο εδώ στο εκκλησάκι μας του Αγίου Εφραίμ, τελώντας τον μεγάλο πανηγυρικό εσπερινό. Ζητούμε την χάρη του Θεού, ζητούμε το έλεος του Θεού, ζητούμε την βοήθεια του Θεού. Ζητούμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε σήμερα στην εποχή μας, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες όλοι αντιλαμβανόμαστε, όσο δυσκολότερες γίνονται αν δεν έχουμε ερίσματα πνευματικά. Όμως για τον κάθε χριστιανό αυτά τα ερίσματα που λέγονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε δυσκολίες και παγίδες και προβλήματα και να νιώσουμε πραγματικά ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι τα καθημερινά δώρα του Θεού προς την ανθρωπότητα. Και μπορεί κάποιοι να λένε ότι οι Άγιοι ήταν μόνο κάποια εποχή, όμως εμείς πιστεύουμε ότι η Αγιότητα εξακολουθεί να ισχύει και εν έτη 2022 και ο Χριστός αναδεικνύει πολλούς Αγίους. Βλέπουμε ότι η χάρις του το έλεος του, όπως φαίνεται και από το συναξάριο του Αγίου Εφραίμ, όπου για 5 ολόκληρους αιώνες ήταν και κρυμμένα τα λείψανα του Αγίου και με ιδιαίτερο τρόπο η μακαριστή γερόντισσα του μοναστηριού του Αγίου Εφραίμ μπόρεσε να τα βρει. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται αυτή η χάρις του Θεού, η χάρις και η ευλογία των λειψάνων και εμείς έχουμε αυτά τα πολύτιμα τιμαλφή που είναι τα Άγια λείψανα τα οποία όπως λέει ο Ιερός Ψαλμωδός είναι τιμιότερα λίθων πολυτελών. Ο Άγιος Εφραίμ
τέλεσε πολλά θαύματα και τελεί πολλά θαύματα. Βέβαια, πολλές φορές αυτό που θέλουμε εμείς να καταδείξουμε είναι ότι δεν θέλουμε τα θαύματα για να πιστέψουμε, αλλά πιστεύουμε στον Χριστό και τα θαύματα τα νιώθουμε καθημερινά στη ζωή μας. Το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο θαύμα δεν είναι να γίνει κάποιος καλά, που πολλές φορές παρακαλούμε τον Θεό και τους Αγίους και λέμε αν είναι άρρωστος να τον κάνει καλά, αλλά το μεγαλύτερο θαύμα είναι εμείς να αλλάξουμε τρόπο ζωής και τρόπο συμπεριφοράς. Εμείς να ανανοίξουμε, εμείς να σηκωθούμε από όλα αυτά τα οποία μας βαραίνουν, εμείς να νιώσουμε την ηρεμία μέσα μας, εμείς να αποτινάξουμε τα νεύρα και τους εκνευρισμούς που έχουμε, εμείς να είμαστε ήρεμοι στην οικογένειά μας που είναι η κατοίκον εκκλησία. Αυτό είναι το δυνατότερο και το συγκλονιστικότερο θαύμα το οποίο κατέχει κάθε άνθρωπος και μπορεί να το πετύχει, όχι όμως από μόνος του, αλλά ζητώντας την χάρη και το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Αισθάνομαι την χαρά την οποία έχει και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, που εδώ θα έλεγα ότι είναι από εδώ και πέρα το σημείο αναφοράς του, αυτός εδώ ο Ιερός Ναός, το Ιερό Ναΐδριο, όπου εδώ έρχονται για να πάρουν δύναμη από τον Άγιο Εφραίμ για να συνεχίσουν αυτό το πολύπλευρο έργο το οποίο κάνουν στην κοινωνία μας, ένα έργο το οποίο πιστεύω όλοι γνωρίζετε και όλοι ξέρετε και αναφέρεται στην δωρεά αίματος προς τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα προς τους πάσχοντες. Γι' αυτό επενούμε και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους όσοι ασχολούνται με αυτόν τον Σύλλογο των Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, και επενούμε αυτή την όντως προφητική προσπάθεια την οποία έκαναν και την πέρασαν μέσα από το Συμβούλιο, ούτως ώστε να μετονομαστεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου από αδελφό της αίματος σε Σύλλογος με την επωνυμία Άγιος Εφραίμ. Έχοντας ως προμεταπίδα αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, είμαι σίγουρος, όπως πολλές φορές μου έχει πει και ο Πρόεδρος κατηδίαν, ότι ανοίγονται οι δρόμοι, ξεπερνιούνται οι δυσκολίες και έτσι ο Άγιος δείχνει τα απτά, δηλαδή τα χειροπιαστά δείγματα της παρουσίας του. Να έχουμε όλοι μας την ευλογία του Αγίου Εφραίμ, να έχουμε δύναμη για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και να μην ξεχνούμε, σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι του στρατού μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε και αγαπητοί μου, ότι μαζί με τον Άγιο Εφραίμ εορτάζει και η Αγία Μεγαλομάρτη Ειρήνη, η οποία μας στέλνει ένα τρισδιάστατο μήνυμα ειρήνης. Λένε οι πατέρες ότι πρώτα πρέπει να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να τα βρούμε με τους συνανθρώπους μας και μετά να τα βρούμε με τον Θεό. Εάν κινούμεθα σε αυτές τις τρεις διαστάσεις της ειρήνης, τότε θα δούμε πόσο ευλογημένοι αλλά και πόσο διαφορετικοί άνθρωποι θα είμαστε. Γιατί όπως είπαμε, θα εκδιώκουμε από μέσα μας κάθε τι το οποίο μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει και θα έχουμε την ειρήνη που, όπως λέει ο Χριστός, είναι η πάντα νουν υπερέχουσα. Μακάρι να ενστερνιστούμε αυτό το μήνυμα της ειρήνης που μας φέρνει η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη και μακάρι να είμαστε όλοι εφρενόμενοι από αυτήν την λαμπρά πανήγυρη του Αγίου Εφραίμ, συγχρόνως δεν να διατρανώνουμε αυτόν τον ψαλμικό στίχο που λέει «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος». Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο αγαπητός Πρόεδρος θέλει κάτι να πει στην αγάπη σας και τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Και όλους τους εκδότες, τους εθνικούς, οι οποίοι προσφέρουν, οι οποίοι βοηθούν, οι οποίοι παντιοτρόπως προσπαθούν να μας δίνουν αυτή την όμορφη πλευρά της κοινωνίας μας. Συγχρόνως θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας δάσκαλο, τον κύριο Δανίλη Σιρόπουλο, που αμέσως, μόλις του είπαμε, ήρθε για να λαμπρύνει την πανήγυρη με την όμορφη φωνή και το χάρισμα το οποίο του έδωσε ο Θεός. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πανοσυνολογιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δεκανήσου, κύριε εκπρόσωποι της 95 ΑΤΕ, κύριε Δημοτική και Τοπική Σύμβουλη, αγαπητοί αιμοδότες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη.
ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε με έλθεο ζήλο τον Χριστό και διέπερσε με τη λαπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του στο όρος των Αμμώνων. Αττικής περιοχή Νέας Μάκρης αξιώθηκε ακόμα να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το Άγιο Θυσιαστήριο σαν άγγελος Θεού, με φόβο Θεού και πολλή κατάληξη. Το 1416 μετά Χριστό οι Τούρκοι εισέβαλαν και λαιλάτισαν την Αττική και ανάγκασαν τον Δούκα των Αθηνών να δηλώσει υποταγή στο Σουλτάνο. Το 1424 μετά Χριστό οι Τούρκοι εισέβαλαν βιαίως στη Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και έσφαξαν όλους τους πατέρες της Μονής. Ο Άγιος αποσίασε τη σπηλιά του πάνω στο βουνό για προσευχή και μόλις επέστρεψε αντίκρισε έντρομος τα πτώματα των πατέρων. Αφού τους έθαψε ακολούθως θρύνησε ο Ιερός. Τον επόμενο χρόνο, την 14η Σεπτεμβρίου 1425 μετά Χριστό, επανήλθαν οι βάρβαροι και βρήκαν τον Άγιο. Τον συνέλαβαν και άρχισαν τα μαρτύρια του, που τελείωσαν στις 5 Μαΐου 1426 μετά Χριστό, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 το πρωί. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο που σώζεται ακόμα. Τον κάρφωσαν στα πόδια και το κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό σώμα του, το διεπέρασαν με αναμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Στεφανοδότη Χριστό. Μετά από μισή χιλιετία ευδόκησε ο φιλάνθρωπος Θεός και φανερώθηκαν ύστερα από πολλές εμφανίσεις του ιδίου του Αγίου Εφραίμ και πολλών άλλων θαυμαστών γεγονότων όλα όσα σήμερα γνωρίζουμε, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με την έβρεση των μαρτυρικών και χαριτόβλητων λειψάνων του Αγίου στις 3 Ιανουαρίου 1950 μετά Χριστό. Ο Άγιος Εφραίμ γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο. Στις 3 Ιανουαρίου η έβρεση των τιμίων λειψάνων του και στις 5 Μαΐου το μαρτυρικό του τέλος. Από το 2017 ο Άγιος Εφραίμ είναι μπροστά του συλλόγου μας. Εμείς σαν χριστιανοί έχουμε την πεποίθηση ότι πέρα από τα ωφέλη που προσφέρει η αποδοσία στη σωματική μας υγεία, είναι πολλαπλά τα ωφέλη της στην πνευματική υγεία. Η προσφορά μας αυτή είναι μια έμπραχτη έφραση της αγάπης μας προς τον συνάνθρωπο, όχι μόνο τον συγγενή και γνωστό, όταν χρειαστεί, αλλά και τον άγνωστο. Γιατί η προθυμία ενός ατόμου να γίνει δωρητής αίματος για να σώσει τη ζωή ενός άλλου ατόμου είναι άμεση εφαρμογή της εντολής του Χριστού να αγαπάμε τον πλησίο μας. Ευχόμαστε ο εορτάζος σήμερα Άγιος Εφραίμ να είναι μπροστά της όλων μας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Κύριε Λεϊθόμεν, ευλογία Κύριο και έλεος έρθει επί μάστη αυτού τη αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεν και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ηλθύσιμον δόξα σε. Ο αναφτάξε κρεκτών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείτες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Εμπορανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προθόμου και Παντιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλιτικών Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Των Αγίων Ενδόξων και ο Μάρτυρος. Εφραίμ του εντοόρη των αμόμων ασκήσαντος του Θαυματουργού και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν δυνή μας η ζωή χαρισάμενος σε όσους συμπαραστέκεστε και είστε αλλογοί στο έργο του Συλλόγου Εθελοντών και για μια ακόμη φορά θα θέλαμε να μεταφέρετε στο στρατηγό μας τα σεβάσματά μας και την αγάπη μας και σας ευχαριστούμε θερμά που σε αυτές τις δύσκολες εποχές κρατάτε με τον δικό σας τρόπο θερμοπύλες και προσευχόμαστε προς τον Θεό να είστε δυνατοί, γιατί καυχόμεθα για τον ελληνικό στρατό μας, καυχόμεθα για τα νιάτα μας, τα οποία υπηρετούν την πατρίδα μας και τα οποία, όπως είπαμε, φυλάνε θερμοπύλες. Όλοι οι πατέρες της Ιεράς Μονής Θάρη, ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και Χριστός Ανέστη. Από μελός του Χριστού της ίχνεσιν ασκητικό οικολούθησε.
Εξαρτήσας βίων εις αγγέλων, εν όρια μόμων, διαλύων ποσίρ, εν ο βαρβαρητήν η ταμότητα, τερός υπέμεινας, και μαρτύριον εις οστάσιος, ανεδείχθης αθρήσας πιέματο. Πάτερ Εφραίμ Επιφανής, εξαδίτων μετρήσας, ημάς χαράς, ο πριν άγνωστος και των λιψάνων σου, την Αγία Δίκην, ημάς αγιάζουσαν, ως θείον της αγαρών ημιν δεδόκας, εξής προέρχεται, η αμάτων αρις άθωνος, εις τελούσι, την πάνσε των ημιν.